Η οξία υπατητίδα που έχει σημάνει και παγκόσμιο συναγερμό έχει φέρει στο φως επικαιρότητας ένα ακόμη πρόβλημα για τη χώρα μας και δεν είναι άλλο από αυτό το μεταμοσχεύσεων, καθώς η χώρα δυστυχώς κατέχει μικρό ποσοστό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω στις μεταμοσχεύσεις, πολύ δε περισσότερο σε παιδιά όπως είναι η μεταμόσχευση ύπατος. Δυστυχώς εδώ κάνω έκκληση για μια ακόμα φορά στους συμπολίτες μας να γίνουν δότες οργάνων. Βλέπετε ότι όταν χρειαζόμαστε όπως μυελό των οστών ή όργανα για να μεταμοσχεύσουμε και να σώσουμε πραγματικά ζωές και ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, τότε θυμόμαστε να γίνουμε, να το πω έτσι, δότες. Πρέπει αυτό να γίνει πιο συστηματικά. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μάλιστα πρόσφατα θα επικαιροποιηθεί και θα εξυγχρονιστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν χρειαστεί τέτοια μεταμόσχευση, υπάρχουν οργανωμένα κέντρα στο εξωτερικό. Η πολιτεία είναι προφανώς έτοιμη για την οποιαδήποτε διακομιδή και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την γρήγορη, να το πω έτσι, διακομιδή σε μεταμοσχευτικό κέντρο του εξωτερικού. Ωστόσο, ειδικοί συστήνουν προσοχή ενώ θεωρούν πιθανό η οξία υπατήτηδα ήδη να υπάρχει στη χώρα μας.